Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς οι δημοσιογράφοι, ειδικά του αμυντικού ρεπορτάζ, παρακολουθούμε τα ελληνοτουρκικά από την στενή έτσι, οπτική γωνία της καθημερινότητας και γι' αυτό συνήθως καταλήγουμε και σε κάποιες ρηχές αναλύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό από τότε που ακούγαμε αναλύσεις περί του παράφρον του τρελού Ερντογάν, όπως λέγανε κάποιοι. Ευτυχώς υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μας επαναφέρουν στην τάξη, γράφουν, ερευνούν και γράφουν για να είμαι πιο ακριβής. Και έναν από αυτούς τους νέους επιστήμονες έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Μιλιτέρ, ο κύριος Μάρκος Τρούλης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τρούλη. Καλησπέρα, κύριε Αρμόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διδάσκων στο τμήμα τουρκικών σπουδών και ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ, μαθητής του κύριου Μάζη. Του Μάζη και του κύριου Ήφαιστου. Και του κύριου Ήφαιστου, ναι. Είσαστε μήλων της Έριδος, όπως είπα στην παρουσίαση του βιβλίου. Έχετε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Τουρκική στρατηγική στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία». Σε πολλούς θα φάνει παράδοξο να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι μας ανοίγεται ένα παράθυρο για το πώς παίζει μπάλα, να το πω έτσι, λαϊκά η Τουρκία. Ποια είναι λοιπόν το θέμα στο οποίο έχετε επικεντρώσει? Βγαίνουν πολύτιμα ευρύτερα συμπεράσματα από την μελέτη της τουρκικής στρατηγικής στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία. Είναι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε με αφορμή τη διδακτορική μου διατριβή πριν αρκετά χρόνια. Εν συνεχεία συνεχίστηκε με έβρεση και άλλων στοιχείων, με καλύτερη τεκμηρίωση θεωρητική. Και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το βιβλίο, συνδέοντας το ιστορικό προηγούμενο της μεταψυχροπολεμικής πραγματικότητας με τις τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες εν πωλής φυσικά αφορούν και την Ελλάδα. Όταν μιλάμε για την Τουρκία, εν πωλής, πάντα επηρεαζόμαστε, ναι. Πάντα, ναι, αναφερόμαστε και στις απειλές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τα συμπεράσματα είναι πολλαπλά. Αφενός είναι το θεωρητικό σκέλος, το οποίο εντάξει, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, αλλά για εμάς είναι πολύτιμο. Για να το πω έτσι πιο απλά και πιο έτσι κατανοητά, θα έλεγα, θα υπογράμμιζα μάλλον την τεράστια σημασία της κατανομής ισχύως και πώς αυτή η ανακατανομή ισχύως που προέκυψε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης επηρέασε τη στρατηγική συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Αναγνώστηκε εν πωλής ως ένα παράθυρο ευκαιρίας της Τουρκίας να μεγιστοποιήσει τις αξιώσεις της ως προς αυτό το χώρο. Αλλά έχουμε και πολύτιμα, βγάζουμε και πολύτιμα συμπεράσματα όσον αφορά το ιστορικό σκέλος και κυρίως τη διαμόρφωση, αν θέλετε, της ταυτότητας της σύγχρονης Τουρκίας, αυτό που λέμε το σύγχρονο Νεοοθωμανισμό, ο οποίος Νεοοθωμανισμός εδράζεται μάλλον τόσο στον τουρκικό εθνικισμό, όπως το γνωρίζουμε από τον κεμαλισμό, τον τουρκισμό, όσο και στο πολιτικό Ισλάμ. Αυτή είναι η συχνότερη παρεξήγηση που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι η Τουρκία, η σύγχρονη Τουρκία του Ερντογάν, στηρίζεται εν πωλής μόνο στο ισλαμιστικό κομμάτι, στο ισλαμιστικό κίνημα, αλλά αγνοούμε ότι στην πραγματικότητα ο Ερντογάν είναι κεμαλικότερος των κεμαλικών. Είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος εμπεριέχει μέσα στη συμπεριφορά του τον τουρκικό εθνικισμό και συμπεριφέρεται με αυτούς τους όρους. Αυτό που λέμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, που λέμε εμείς δημοσιογράφοι ότι θέλει να αποκαθιλώσει τον Κεμάλ και να πάρει τη θέση του, έχει κάποια βάση ή μια θεωρία μας? Έχει, φυσικά και έχει βάση σε επίπεδο προσωπικότητας, σε επίπεδο αποτυπώματος στη διαχρονία της Τουρκίας, αλλά ιδεολογικά, αν θέλετε, όσον αφορά τη συμπεριφορά και τον τρόπο που φιλοδοξεί να αυξήσει τη συνοχή του τουρκικού εσωτερικού, νομίζω ότι εμπεριέχει τον Κεμάλ. Ο Νεοοθωμανισμός, όπως εκφράζεται από τον Ερντογάν και τον είδαμε διατυπωμένο και στο στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου, έχει δύο διαστάσεις. Συχνά εμείς στην Ελλάδα και εύλογα εστιάζουμε στην εξωτερική διάσταση, δηλαδή στην προσπάθεια νομιμοποίησης εντός πολλών εισαγωγικών των τουρκικών αξιώσεων στο εξωτερικό, στην περιφέρεια, στον πρώην Σοβιετικό χώρο, όπως γράφουμε εδώ στο βιβλίο, αλλά έχει και την εσωτερική διάσταση, δηλαδή την προσπάθεια της Τουρκίας να αυξήσει την εσωτερική της συνοχή, να εντάξει όλες αυτές τις εταιρότητες του εσωτερικού της σε ένα κοινό αφήγημα και να μπορέσει έτσι να εξασφαλίσει την επιβίωσή της και να είναι και πιο ισχυρή στο εξωτερικό κομμάτι. Αυτή λοιπόν, αυτό το αφήγημα το νεοοθωμανικό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 σαφώς, εδώ στο βιβλίο εγώ
τεκμηριώνω ότι υπήρχε από την πρώτη στιγμή της ανάγκυψης, της ίδρυσης της πρώτης τουρκικής δημοκρατίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το είδαμε πιο έντονο μετά την τουρκο-ισλαμική σύνθεση, το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου του 80 και τον Οζάλ. Παρόλα αυτά, το είδαμε να εκτιλήσεται εν της πράγμαση, δηλαδή να φεύγει από τη ρητορία, από το αφήγημα, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα ερχόμαστε και συνδέουμε το κομμάτι το ιδεολογικό, το κομμάτι των ζυμώσεων των εσωτερικών, με την ίδια την πραγματικότητα της κατανομής ισχύως. Για να το πω διαφορετικά και πιο κατανοητά, η κατανομή ισχύως είναι αυτή που τελικά επηρεάζει και κατευθύνει τη στρατηγική συμπεριφορά του κράτους και εν προκειμένου της Τουρκίας και όχι κάποιο ιδεολόγημα ή ενδεχομένως η παραφροσύνη του Ερντογάν ή οι ιδιαιτερότητες του Ερμπακάν παλιότερα ή της Τσιλέρ. Η δυνατότητα, η ισορροπία δυνάμεων είναι αυτή που τελικά έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο στην στάση της Τουρκίας. Για να μιλήσουμε και γενικότερα, όχι μόνο ως προς το Σοβιετικό χώρο, αλλά και ως προς την Ελλάδα, ως προς τη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι την ίδια ακριβώς περίοδο με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουμε την ουσιαστικά εκμυδένιση, τη στρατηγική εκμυδένιση του Ιράκ, του Χουσέιν μετά τον πόλεμο του κόλπου. Έχουμε την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Οπότε έχουμε βασικούς παίκτες της περιφέρειας της Τουρκίας να καταραίουν μέσα σε 1 με 2 χρόνια και αντίστοιχα ένα άνοιγμα διάφορων ευκαιριών για το νεοθωμανικό αφήγημα της Τουρκίας. Ως προς το σοβιετικό χώρο συγκεκριμένα λοιπόν, αυτό που επεδίωξαν οι Τούρκοι από την πρώτη στιγμή να κάνουν ήταν να εντάξουν μέσα σε μια νέα δικιά τους σφαίρα επιρροής τα λεγόμενα τουρκογενή κράτη. Το Αζερμπαϊτζάν είναι το πιο κλασικό ενδεχομένως παράδειγμα στον Κάυκασο. Και να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός τουρκικού κόσμου. Αυτή η στρατηγική, που δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, μέσα υπάρχουν πολλά στοιχεία ως προς αναφορά την ισορροπία δυνάμεων, τα αφηγήματα, τις δηλώσεις. Αυτή η στρατηγική αργά ή γρήγορα, μετά το 1994 συγκεκριμένα, εξισορροπήθηκε από τη Ρωσία. Είχαμε τότε τη διακήρυξη του δόγματος του έγκυς εξωτερικού. Είχαμε και την επαλήθευση, αν θέλετε, του γεγονότος ότι η Τουρκία ήταν εξαιρετικά αδύναμη να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο εκτατικό αφήγημα. Και είχαμε και την άρνηση των Αμερικανών τότε να συμπράξουν τόσο ανοιχτά σε ένα τόσο διευρυμένο ρόλο της Τουρκίας. Από αυτό το στάδιο φεύγουμε και φτάνουμε σε μια περίοδο διετή, τριετή, στα μέσα δεκαετίας του 90, όπου η Τουρκία περιστέλει πλήρως τις αξιώσεις της και ακολούθως έχουμε την αναδιοργάνωση της τουρκικής στρατηγικής, η οποία πλέον και με τον Davutoğlu μετά το 2002 είναι πια πολύ συντεταγμένη, με χρήση μέσων ήπιας ισχύως, με πλήρη εμπλοκή στο κομμάτι της διπλωματίας των αγωγών και της ενεργειακής πολιτικής, έτσι ώστε τελικά τι να κάνει η Τουρκία, να εξορροπήσει την επιρροή της Ρωσίας σε αυτόν τον χώρο. Αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα κοινό από όλη αυτή τη διαχρονία των ρωσοτουρκικών σχέσεων στον πρώην Σοβιετικό χώρο, είναι ότι αυτοί οι δύο, Ρωσία και Τουρκία, είναι δύο ανταγωνιστικές γεωστρατηγικά δυνάμεις, εγγενώς ανταγωνιστικές δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο συμπέρασμα και για τις σημερινές εξελίξεις και για το τι πρέπει να κάνει και το πώς πρέπει να βλέπει το σύστημα η Ελλάδα. Καθώς, ας πούμε ένα παράδειγμα, μας δείχνει το πόσο συνεκτική μπορεί να είναι η αμερικανοτουρκική αντίστοιχα σχέση. Δηλαδή το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τουρκία ως προς τη Ρωσία. Δηλαδή, κατά πόσον μπορεί να συγκλίνουν πλήρως τα συμφέροντα Ρωσίας και Τουρκίας, βλέπουν ότι αυτό είναι αδύνατο, είναι δύο δρόντες που ανταγωνίζονται στο ίδιο γεωστρατηγικό πεδίο. Οπότε αυτό είναι αμέσως μια προϋπόθεση, αν θέλετε,
συμπερίληψης της Τουρκίας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, μιας και είναι άλλωστε και στην περίμετρο του Spikeman, στον αναχωματικό δακτύλιο του Spikeman, στον περίμετρο της Ευρασίας και συμπεριλαμβάνεται στο αγγλοσαξονικό σύστημα ασφαλείας. Επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα εδώ και αρκετό καιρό, τι θα κάνει ο Ερντογάν, μήπως έχει πάρει τις αποφάσεις του και θέλει να απομακρυνθεί από τη Δύση, τα ακούτε σε διάφορα πάνελ που γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι τελικά λόγω αυτού του ανταγωνισμού που περιγράψατε Ρωσίας-Τουρκίας, το πιθανότερο είναι η Τουρκία με κάποιο τρόπο να μείνει προσδεδεμένη σε αυτό που λέμε δυτικό άρμα τελικά? Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία και λόγω της θέσης της γεωγραφικής, λόγω του γεγονότος ότι, όπως είπα πριν, είναι σε κομβικό σημείο επί της περιμέτρου του αγγλοσαξονικού συστήματος ασφαλείας, περιμέτρου του Spikeman, θα έχει ένα τεράστιο κόστος αν αποφασίσει να έχει μια τελείως άλλη ρότα. Στην πραγματικότητα, τι έχουμε, κύριε Καρπουνόπουλε? Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 15-20 χρόνια ενδεχομένως, έχουμε μια πλήρη, το τέλος μάλλον του μονοπωλικού κόσμου, της μονοπωλικής στιγμής όπως τη βιώσαμε δεκαετία του 90. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακυλίουν σταδιακά το επιχειρησιακό τους βάρος στην Ανατολή. Ο παλιός συσχετισμός του 60-40 Ατλαντικός Ειρηνικός έχει πια αντιστραφεί σε 40-60, δηλαδή οι επιχειρησιακές δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτείων μετακυλίονται στην Κίνα, στη Συνική Θάλασσα, στην Αυστραλία, στην Ινδοκίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει το ενδιαφέρον των Αμερικανών. Το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την περιοχή παραμένει. Και αυτό είναι εύλογο, καθώς μιλάμε, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη γεωπολιτικά ζώνη, την οποία δεν μπορούν να την αφήσουν να δεσπόζει ένας δρόν, ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να είναι απολύτως αυτόνομος και ανταγωνιστικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, αυτό που θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είχαμε δει παλιότερα και με το δόγμα Νίξον, είναι μια νέα εκδοχή τώρα, είναι να μεταφέρουν βάρη επιχειρησιακά σε κομβικά κράτη, σε δυνητικούς περιφερειακούς τοποτηρητές, οι οποίοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να είναι δηλαδή δρόντες οι οποίοι θα σηκώσουν τα βάρη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και σε ζώνες που δεν έχουν να κάνουν με την εξορρόπηση της Κίνας. Η Τουρκία έχει αντιληφθεί αυτή τη μετάβαση. Θέλησε τα τελευταία 10-15 χρόνια να παίξει έναν ρόλο τέτοιο στην περιοχή. Το ζήτημα όμως είναι, στη σχέση Ηνωμένων Πολιτείων και Τουρκίας, πόσο πολύ αυτονομημένη θα είναι η Τουρκία. Δηλαδή, κατά πόσο θα είναι ένας περιφερειακός τοποτηρητής, ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα εκρεμές, έχουμε μια μπήλια που στο ένα ενδεχόμενο έχουμε την Τουρκία να γίνεται περιφερειακός τοποτηρητής των Αμερικανών και στο άλλο να είναι μια πλήρως αυτονομημένη στρατηγικά δύναμη, η οποία είναι επιθυμία της Τουρκίας. Όλες οι διεργασίες που παρατηρούμε τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι στο πού θα κάτσει η μπήλια, στο πού θα πλησιάσει η μπήλια. Είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση στο αν η Τουρκία θα έχει ένα πλήρως αυτονομημένο ρόλο και θα μιλάει επί ίσης όρης με την Ουάσιγκτον ή θα γίνει ένας περιφερειακός τοποτηρητής. Νομίζω εκεί βρισκόμαστε. Και αυτή η συγκυριακή συνεργασία των Τούρκων με τη Ρωσία σε πολλούς τομείς και αυτά τα παιχνίδια που προσπαθούν να παίξουν και με και μέχρι πρότινος με τη μουσουλμανική αδελφότητα, νομίζω σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν. Η κατάληξη όμως, γιατί η γεωπολιτική πραγματικότητα είναι αμήλικτη, νομίζω θα είναι η συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα είναι όταν θα επανέλθει αυτή η τάξη εντός εισαγωγικών, όταν θα αντιληφθούν και πάλι αυτή τη νέα πραγματικότητα οι Τούρκοι, ποιο θα είναι το κόστος το οποίο θα αναλάβουν. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχει μια ευδιάκριτη συνεργασία που έχει ξεκινήσει εν προκειμένου με τη Ρωσία σε πολλά επίπεδα και η ενδεχόμενη διάρρηξη αυτής της σχέσης θα έχει σαφέστατο κόστος. Είναι αυτό που και εσείς λέτε χρόνια τώρα, ότι πατάει σε δύο βάρκες και κάποια στιγμή όταν
πλέον δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, θα βρεθεί πρώτων ευθυνών της απέναντι σε αυτόν τον δρόντα τον οποίο θα έχει αδειάσει εντός εισαγωγικών. Ναι, είναι κάτι που όντως συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ότι πατάει σε δύο βάρκες ο Ερντογάν. Μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει βέβαια στη θάλασσα, αλλά όπως περιγράφεται, ο κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός. Να σας πω κάτι σε αυτό. Ναι. Το βασικό σε αυτό, για να έρθουμε και στα ζητήματα της Ελλάδας, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Είναι κατά πόσον οι επισπεύδοντες, αν θέλετε, απειλούμενοι της περιφέρειας θα κινητοποιηθούν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον έτσι μεσία να έρθει να βάλει τάξη σε αυτό το χάος. Αν εσύ ο ίδιος ως επισπεύδον Ελλάδα, Ισραήλ, δεν φροντίσεις να υπογραμμίσεις και να κάνεις σαφές ότι εδώ έχουμε έναν δρόντα ο οποίος είναι αποσταθεροποιητικός, ο οποίος λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για το διεθνές σύστημα, και αν δεν φροντίσεις να δείξεις ότι έχεις ο ίδιος τις δυνατότητες και τη βούληση να παίξεις έναν τέτοιο ρόλο στην περιοχή, δεν μπορείς να περιμένεις από ούτε από καμιά μεγάλη δύναμη ειδικά να έχει τον ρόλο, αν θέλετε, του δικαστή και να λειτουργήσει με όρους ηθικοπλαστικούς. Κανεί δεν θα λειτουργήσει με όρους ηθικοπλαστικούς. Η Ελλάδα πρέπει να έχει έναν ρόλο και ο κάθε επισπεύδων, αν θέλετε, της περιφέρειας, ο οποίος να είναι, αν θέλετε, δυναμικός, να υπογραμμίσει ότι, κοίταξε να δεις, εδώ έχουμε έναν δρόντα ο οποίος λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, δεν λειτουργεί προς όφελος των δυτικών συμφερόντων, δεν λειτουργεί με άξονα τις αμερικανικές στρατηγικές ευαισθησίες, τις δυτικές στρατηγικές ευαισθησίες, και εμείς εδώ είμαστε για να παίξουμε έναν τέτοιο ρόλο. Στον αντίποδα, το να παρουσιαζόμαστε ως δεδομένοι, προβλέψιμοι, και να μην, αν θέλετε, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε το οτιδήποτε, παρά μόνο να δίνουμε, αυτό νομίζω δεν βοηθά. Το κλειδί στη στρατηγική, και δεν νομίζω ότι η Κομίζο Γλάφκα της Αθήνας είναι γνωστό αυτό, είναι η θεμελίωση ανταλλακτικών σχέσεων, πελατειακών σχέσεων όπως τις ονομάζουμε. Δηλαδή σχέσεων δούνε και λαβήν, όπως είναι και το εύλογο της διεθνής σχέσης. Πρόσφατα είχαμε το αμυντικό σύμφωνο με τις ΗΠΑ. Πολύ σωστά πράξαμε. Πάρα πολύ σωστά πράξαμε επί της αρχής με το αμυντικό σύμφωνο. Είμαστε μια χώρα νησιωτική, στην περίμετρο του Σπάικμαν. Πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την εκάστοτε κυρίαρχη ναυτική δύναμη του πλανήτη. Και έτσι πολύ καλά κάναμε. Τι φέραμε ως αντάλλαγμα, τι πήραμε ως αντάλλαγμα. Μόλις 2, 3, 4 μήνες μετά έρχεται το άδειασμα στο κομμάτι του East Med. Γιατί δεν φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε μια ρητή δέσμευση των ΗΠΑ για τον East Med, και ιδιαίτερα σε αυτή την γεωπολιτική συγκυρία όπου η Ευρώπη ψάχνει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, τις πηγές εισαγωγής φυσικού αερίου και να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς παρόλα αυτά πήγαμε ανεφόρον σε μια συζήτηση και δεν καταφέραμε να αρθρώσουμε αυτά που εμείς θέλαμε στο παίγνιο. Νομίζω ότι αυτή η στάση είναι βαθιά προβληματική. Συνεχώς μας δημιουργεί νέες απογοητεύσεις σε όλη την διαχρονία του ελληνικού κράτους και δεν θα πάψει να μας δημιουργεί αυτές τις απογοητεύσεις αν δεν αποφασίσουμε να καταλάβουμε ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο. Δεν υπάρχει κάποια ρυθμιστική αρχή που να έρθει να συντονίζει τις σχέσεις. Δεν υπάρχει κάποιος που θα έρθει να μας σώσει, να μας επιβραβεύσει ή να μας τιμωρήσει. Μόνοι μας θα φροντίσουμε για την ισχύ μας, η αυτοβοήθεια που λέμε στις σχέσεις, και μόνοι μας θα μπορέσουμε να θεμελιώσουμε συμμαχίες και θα είμαστε πολύτιμοι για τους συμμάχους μας αναλόγως με το πόσο προσφέρουμε και το πόσο δεσμευμένοι αντίστοιχα είναι αυτοί στα δικά μας συμφέροντα. Αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο με την ανάδυση αυτού νέου Ελντοράντο τα τελευταία χρόνια και την έβρεση κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων είναι ένα άριστο πεδίο προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να αυξήσει αυτό που λέμε στη στρατηγική το commitment, τη δέσμευση των βασικών δρόντων του διεθνούς συστήματος στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Μπορούμε δηλαδή να είναι ο άξονας, αν θέλετε, σύμπλευσης και κινητοποίησης αυτών των κύριων δρόντων στις δικές μας στρατηγικές ευαισθησίες. Ανταυτού, βλέπουμε ο EastMed πλέον, για παράδειγμα, να αναβαγεί,
η Ελλάδα να πιάνεται εξαπίνης και να λέει «Μα γιατί συμβαίνει αυτό». Πριν ένα χρόνο περίπου, 1,5, είχε τύχει να γράψει ένα άρθρο. Προσωπικά ήμουν πάντα και έχω δημοσιεύσει και άρθρα, έχω και μια μελέτη μαζί με τους συναδέλφους, τον Μιχάλη Σαρλή και την Ξανθή Πιδωματιώτη, υπέρ του EastMed και μιλώντας υπέρ της βιωσιμότητας και της δυνατότητας να γίνει ο EastMed. Αλλά είχα γράψει επίσης ένα άρθρο λίγο αργότερα που έλεγα ότι αν δεν έχουμε και τη βούληση, αν δηλαδή δεν λάβουμε τα αναγκαία μέτρα ως ελληνική στρατηγική προκειμένου αυτό το έργο να υλοποιηθεί, δεν θα υλοποιηθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το Ισραήλ να έρθει να ποντίσει τους αγωγούς και να έρθει να φτιάξει το έργο για μας, ούτε τους Ευρωπαίους, όπως έγραφα παλιότερα, δανούς αλεξιπτοζητές να πέσουν στο Καστελόριζο ή οτιδήποτε. Εμείς πρέπει να έχουμε την βούληση και τη δυνατότητα να προβάλλουμε ισχύ σε αυτή την περιοχή και να διασυνδεθούμε με αυτό το... Ξέρετε, σας ακούμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιγράφετε την εξής πραγματικότητα. Τη μεγάλη μας διαφορά με την Τουρκία. Η Τουρκία, όπως είπατε, έχει μια στρατηγική η οποία ξεκίνησε από την ημέρα της ίδρυσής της. Ο κάθε ηγέτης την παίρνει και την πάει παρακάτω, ανεξάρτητα από την προσωπικότητά του και την πινελιά που βάζει, τις ιδιαιτερότητές του, την αλαζονία του, πείτε ό,τι θέλετε. Βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι ο Ερντογάν, ο οποίος έχει φτιάξει αυτό το εκρεμές που πολύ ωραία περιγράψατε και παίζει μεταξύ των Αμερικανών, των Ρώσων και όπου αλλού μπορεί να παίξει, εν πάση περιπτώσει. Πιθανόν ο επόμενος που θα έρθει θα είναι πιο φιλοδυτικός, άρα τα πράγματα θα είναι πιο άσχημα για μας. Και από την άλλη είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουμε κάποια στρατηγική. Δηλαδή, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, αυτό που ακούω εγώ μονίμως από πολλές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια είναι συντασσόμαστε με ό,τι αποφασίσουν οι σύμμαχοί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εντάξει, δεν έχει κάποια αντίρρηση γι' αυτό, αλλά δεν είναι στρατηγική, έτσι. Σίγουρα δεν είναι στρατηγική. Η στρατηγική προϋποθέτει να ορίζουμε σκοπούς και μέσα για να πετύχουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και αυτοί οι σκοποί και αυτά τα μέσα δεν μπορούν να έρθουν, το είπα και νωρίτερα, το ξαναπώ, με την αρχή ότι είμαστε δεδομένοι, ότι είμαστε προβλέψιμοι. Η Ελλάδα είναι παραδοσιακός σύμμαχος και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί και την δυνατότητα, την υποχρέωση που έχει να λειτουργεί αυτόνομα προς υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Η Τουρκία, όπως σωστά είπατε, εφαρμόζει μια δική της στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Πάντα ο κάθε ηγέτης, όπως λέτε, το πάει λίγο παρακάτω. Αλλά δεν η στόχευση είναι ίδια. Δεν είναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι θεοί. Κάνουν πολλά λάθη και εκείνοι, ναι, σίγουρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Πάντα ο βασικός άξονας είναι το εθνικό συμφέρον. Το ξαναλέω. Είναι πρώτα το εθνικό συμφέρον. Η ικανοποίηση, η εκπλήρωση του εθνικού συμφέροντος θέτει ως μέσα όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η ικανοποίηση του εθνικού συμφέροντος φυσικά. Κανείς δεν είναι προδότης, κανείς δεν είναι μειοδότης προς Θεού. Αλλά η προτεραιότητα είναι το να μην δυσαρεστήσουμε και διάφορες πλευρές. Στο διεθνές σύστημα θα δυσαρεστήσουμε και διάφορες πλευρές. Έτσι, ανάλογα με τη συγκυρία. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι η πηγή του κακού εντός εισαγωγικών είναι αυτή η άρνησή μας εδώ και δεκαετίες να θεσμοποιήσουμε το σύστημα λήψης αποφάσεων. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα συντεταγμένο, αποστηρωμένο μηχανισμό λήψης αποφάσεων με ανθρώπους οι οποίοι να προέρχονται από αυτό το χώρο, να είναι καταξιωμένοι στο χώρο τους και αν μη τι άλλο να μπορέσουν, όχι φυσικά να λαμβάνουν αποφάσεις, δημοκρατία έχουμε, τις αποφάσεις λαμβάνουν οι εκλεγμένοι, οι αιρετοί, αλλά να γνωμοδοτούν και αν μη τι άλλο να θέτουν πρώτων ευθυνών τους την εκτελεστική εξουσία. Και αναφέρομαι φυσικά σε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ακριβώς, που είναι μια διαρκής πρόταση. Όλα τα προγράμματα, τα προεκλογικά των κομμάτων, γράφουν σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Δεν θα το κάνει καμία κυβέρνηση, δεν θα το κάνει η Ρούλη. Καμία. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε τους πολιτικούς, έτσι. Ακριβώς. Οι πολιτικοί δεν θέλουν κανέναν ειδικό, κανέναν επιστήμονα που θα τους πει την αλήθεια και θα τους δεσμεύσει. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και γι' αυτό δεν τολμούν τελικά να το κάνουν. Ακριβώς, γιατί σε κάθε απόφαση
αν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ασκήσει μια κριτική σε κάποια απόφαση, αμέσως την επόμενη μέρα θα πρέπει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας να βγει στα μέσα και να πει, να δικαιολογήσει ή να τέλος πάντων να λογοδοτήσει. Ή στην περίπτωση μας να παρετήσει το Σύμβουλο. Ένας ήταν, παρετήθηκε για αυτός. Αυτό, ξέρετε, είναι κλειδί αυτό. Τα checks and balances που λένε οι Αμερικανοί. Ναι. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτές οι δικλείδες που παρέχουν τον έλεγχο, αν θέλετε, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος λήψης αποφάσεων. Όταν κάποιος θεωρεί ότι είναι ανεξέλεγκτος και δεν θα λογοδοτήσει πουθενά, εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα. Εκεί ακυρώνεται η ίδια η θεωρία. Εμείς τη θεωρία, εμείς όταν τα λέμε όλα αυτά ή αυτά που γράφουμε στο βιβλίο, βάζουμε κάποιες αρχές έτσι. Βάζουμε κάποιες αρχές πάντα στο πρώτο κεφάλαιο. Λέμε ότι όλοι οι κρατικοί δρόντες είναι ορθολογικοί. Δηλαδή ότι σκέφτονται με όρους κόστους ωφέλους. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει και τη θεωρία. Σας τα ανατρέπουν για αυτά. Δεν υπάρχει ορθολογισμός. Επειδή πολλοί από αυτούς που θα μας ακούσουν θα αναρωτηθούν. Αυτό που είπατε περί ανταγωνιστικής σχέσης Ρωσίας-Τουρκίας, η ιστορία σας δικαιώνει απόλυτα. Δεν θυμάμαι πόσους πολέμους έχουν μεταξύ τους και νομίζω ότι τους έχουν διαλύσει όλους οι Ρώσοι. Απλά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια γλυκοφιλία, συνεργασία, όπως θέλετε τη λέμε. Έχω διαβάσει ότι ίσως ο επόμενος στόχος της Ρωσίας, αφού θα περάσει όλη αυτή η ιστορία με την Ουκρανία, να είναι η Τουρκία ή απ' την άλλη ότι η Τουρκία δεν θα αισθανθεί καθόλου άνετα αν επικρατήσει σε αυτή την αναμέτρηση η Ρωσία. Πιστεύετε ότι είναι έτσι το μέλλον? Είναι απολύτως έτσι και ο λόγος είναι ότι είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Δηλαδή οι ίδιες καταστάσεις έρχονται πλέον σε ένα σημείο όπου όλοι έρχονται προ των ευθυνών τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν και το Δυτικό Σύστημα Ασφαλείας να παίξει σκληρά, να το πω εντός εισαγωγικών, όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία. Και αυτό θέτει πρώτων ευθυνών της και την Κίνα, εν προκειμένου, αλλά και την Τουρκία. Είδαμε ακόμη και τη Γερμανία να ξαναμπαίνει στο παίγνιο των στρατηγικών ανταγωνισμών χωρίς καμία γαλλική αντίδραση, κάτι που ήταν αδιανόητο μέχρι πριν μερικά χρόνια. Οπότε και η Τουρκία, σωστά, πλέον έρχεται η ώρα που θα πρέπει να επαναβεβαιώσει ότι ανήκει στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. Αυτή η διαδικασία, αυτή η μετάβαση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα τη φέρει οπωσδήποτε απέναντι στη Ρωσία και θα κληθεί να αναλάβει κόστος. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η τάση των πραγμάτων. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι είναι και καθήκον όλων των υπολείπων να υπογραμμίσουν αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, κανείς, καμία μεγάλη δύναμη δεν επιθυμεί εδώ στην, αυτός ο χώρος, ο μικρασιατικός της Ανατολικής Μεσογείου, της Νότιας Βαλκανικής, να είναι μια μαύρη τρύπα. Κάποιος πρέπει αυτό το κενό να το αναπληρώσει. Έχουμε, ξέρετε, μια φοβικότητα η οποία δεν δικαιολογείται από την πραγματικότητα. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα λίγες ώρες μετά από την δήλωση που δημοσιεύθηκε που ήθελε η Σάμιντ ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή, αυτή η εποχή, να μιλά στον ΝΑΤΟ εναντίον της Τουρκίας. Δείχνουμε μια ανεξήγητη φοβικότητα στο να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Δεν λέμε κάτι παράλογο. Δεν θα είναι ποτέ καλή άλλη εποχή, νομίζω. Αυτό φοβάμαι. Αυτή η φοβικότητα νομίζω μας οδηγεί σε αλλεπάλληλα λάθη. Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσουμε πια να δούμε κατάματα την αλήθεια, να δούμε ποια είναι η τεράστια σημασία του ελληνικού χώρου. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, λέμε καμιά φορά χώρα 10 εκατομμυρίων, ναι, χώρα 10 εκατομμυρίων και η Τσεχία, ας πούμε, είναι και η Ουγγαρία. Δεν είναι ίδιας γεωπολιτικής σημασίας. Η Ελλάδα είναι υψηλής γεωπολιτικής σημασίας χώρα και χώρος, αν θέλετε, με την ευρύτερη έννοια. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξαργυρώσουμε. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αναλογεί στο περιφερειακό σύστημα, στο διεθνές και στο διεθνές σύστημα. Ο φόβος είναι το κλειδί, αν θέλετε, προκειμένου να παραμένουμε σε μια υποχωρητική στάση, σε μια στάση κατευνασμού, όπου ο κατευνασμός, ξέρετε, θα είμαι λίγο αιρετικός τώρα σε αυτό. Ο κατευνασμός, υπάρχει μια εξαίρεση στη θεωρία για τον κατευνασμό. Λέει η θεωρία ότι καμιά φορά μπορεί να είναι επιθυμητός όταν προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο.
όταν έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο να κάνεις σε ένα δεύτερο επίπεδο και προσπαθείς να κερδίσεις χρόνο, οπότε κατευνάζεις για μια συγκεκριμένη, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε πραγματικά μέα κούλπα. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα συνεχίζεται εδώ και 40-50 χρόνια και αμφιβάλλω ιδιαιτέρως κάτι θα φανεί, αν συμβαίνει, πολύ φοβάμαι ότι τελικά είναι αυτό που λέτε. Είναι φόβος, ξεκάθαρος φόβος, ο οποίος συνεχώς αποθρασύνει την Τουρκία. Γιατί συνδυάζεται μια μεγέθυνση του χάσματος ισχύως μαζί τους. Σε επίπεδο αμυντικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, στο site σας, στο Military, τα γράφετε πολύ συχνά για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το πώς τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει η δαπάνη, οι εξοπλιστικές δαπάνες στην πλευρά της Τουρκίας και πώς έχει μεγαλώσει το χάσμα με την Ελλάδα. Αλλά αγνοούμε ότι στην πραγματικότητα αυτό το χάσμα δεν είναι δύο αριθμοί, είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί αυτά τα χρήματα κατευθύνονται πολύ περισσότερο σε φθηνά υλικά, σε φθηνούς εξοπλισμούς, οι οποίοι προέρχονται από το εσωτερικό της Τουρκίας και λειτουργούν έτσι πολλαπλασιαστικά ως προς το μέγεθος και την ποιότητα. Οπότε μιλάμε για ένα συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα ισχύως, το οποίο πρέπει να καλυφθεί οπωσδήποτε σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας. Σίγουρα για κάποια βήματα αυτά το τελευταίο διάστημα και από τη δικιά μας πλευρά, αλλά από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν υπάρχει βούληση, αν δεν πάυσει αυτός ο φόβος που σωστά αναφέρατε ότι υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γενικότερα, διακομματικά, δεν έχει να κάνει μια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν εγγενής εδώ και δεκαετίες. Κύριε Τρούλη, επιβεβαιώσατε τον πρόλογό μου, μας ανοίξατε τα μάτια. Να υπενθυμίσω ότι είστε ο συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκική στρατηγική στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία». Από τις εκδόσεις Ποιότητα, αν διάβασα καλά, γιατί είναι και η Κυπριακή, η οποία, όπως ξέρετε, Ποιότητα είναι έτσι, είναι εκδόσεις Ποιότητα. Το συνιστούμε σε όλο τον κόσμο να το πάρει και να το διαβάσει για να ανοίξει και τα δικά του μάτια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα σας αξιοποιούμε συχνά, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή να ζητάμε από νέο κόσμο να έρχεται πιο φρέσκες φωνές και φρέσκα μυαλά. Χαρά μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση.